Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χατζόπουλο. Κύριε Χατζόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Είχε κόσμο σήμερα η συγκέντρωση? Είχε, αρκετό. Είσαστε ικανοποιημένος? Όχι. Τι περιμένετε? Θέματα να πει, αφού φασανίδησε τον κύριο Μητσοτάκη. Οι συνταξιούχοι δηλαδή φασανίδησαν αυτοί που ήταν σήμερα εκεί απ' έξω. Ωραία. Μεταβάλλουμε ένα θέμα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όπως το είπατε και προηγουμένως, ότι και συγκεκριμένα εμείς σαν ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων είχαμε προσφύγει στη δικαιοσύνη για το δώρα κύριας επικουρικής και κρατήσει δώρα κύριας και επικουρικής από το 2015. Το ΣΤΕ αποφάσισε για 11 μήνων. Εμείς διεκδικούμε μέχρι 31 Δεκάτου του 2018 το λιγότερο, γιατί την απόφαση του ΣΤΕ ήδη την έχουν πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ζητάμε να πάρουμε τα χρήματα πίσω. Ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά μας έλεγε ακριβώς τα αντίθετα. Δυστυχώς δεν μας τα δίνει και υπάρχει μια δέσμευση του κύριου Τσίπρα ότι αν και εφόσον κερδίσει εκλογή και γίνει πρωθυπουργός, θα πάρουμε τα χρήματα σε 3 έτη. Είναι μια θετική κατεύθυνση. Ένα είναι αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Το 11 μήνο τα χρήματα. Για το 11 μήνο πάντα μιλάμε. Μιλάμε δώρα κύριας, δώρα επικουρική και οι περικοπές στην επικουρική. Εμείς τα ζητάμε αφορολόγητα, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Πάμε στο δεύτερο θέμα μας που είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω έχουμε και τις κάρτες να δείξουμε. Βεβαίως. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι 4475 του 2017 είναι ο νόμος που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση και έλεγε από 1η-1η το 2023 θα υπάρχουν ανάλογα πόσο είναι, είναι σε δύο κομμάτια, 50 και 50, πόσο θα μπορεί να μας δώσει εμάς τους συνταξιούχους. Το ζητούμενο είναι πολύ απλό. Δυστυχώς η προσωπική διαφορά δεν δίνει τη δυνατότητα πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους, και θα δείτε τα παραδείγματα που έχω κάνει, δεν μπορούν να πάρουν τα χρήματα. Αυτοί που έχουν πάνω από 500 ευρώ, αυτό που λέμε πάντα. Δεν είναι 500. Υπάρχουν και συνταξιούχοι με 500 ευρώ και δεν μπορούν να πάρουν. Δεν μπορούν να πάρουν. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Πάμε σε μία περίπτωση, έχουμε 3 περιπτώσεις. Είναι ο συνταξιούχος που έχει 595,12 ευρώ. Αν το πολλαπλασιάσουμε επί 6% που λέει η κυβέρνηση θα μας δώσει, πρέπει να πάρουμε 57,54 το μήνα. Όμως αυτός ο άνθρωπος έχει προσωπική διαφορά. Αφού έχει προσωπική διαφορά και αν αφαιρέσει την προσωπική διαφορά, βλέπετε ότι δεν θα πάρει τίποτα. Αυτά είναι τα 959. Τα τρία παραδείγματα που μας έχετε φέρει είναι για 959 ευρώ, για 729 ευρώ και για 344 ευρώ κύρια σύνταξη. Ακριβώς. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει ούτε ένα... Και μάλιστα έχουμε και τα ενημερωτικά σημειώματα που βγάλαμε αυτές τις διαφορές. Δεν τις βγάλαμε μόνοι μας. Είναι σημαντικό να το δει ο κόσμος. Παίρνει το ενημερωτικό σημείωμα, το λέω αυτό γιατί όποιος συνταξιούχος θέλει να δει αν θα πάρει αυτά τα ψίχουλα, μπορεί να έρθει στο ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων με την απόφαση κύριας, την απόφαση επικουρικής, τον κωδικό του τάξης και το άμβλο του, να τυπώσουμε τα ενημερωτικά για να βγάλουμε τις διαφορές. Εμείς αυτές τις διαφορές που είδατε τις βγάλαμε με τα ενημερωτικά σημειώματα που υπάρχουν. Η ουσία, κύριε Χατζόπουλε, η ουσία είναι ότι από τις αυξήσεις που λένε η κυβέρνηση, μικρές αυξήσεις έως 7%, πολύ κάτω από τον πληθωρισμό, δεν καλύπτουν καν την αύξηση των εξόδων, δεν θα τις πάρουν περίπου οι μισοί συνταξιούχοι. Περίπου. Μάλιστα. Και βγάζουμε παραδείγματα. Ο κύριος Τσίπρας προχτές, εχθές μάλλον για την ακρίβεια, άφησε ανοιχτό, είπε ότι πρέπει να το συζητήσουμε με τους εκπροσώπους των συνταξιούχων το θέμα της προσωπικής διαφοράς. Σωστό. Υπάρχει το θέμα της 13ης σύνταξης. Και είτε είναι... του επιδόματος που το λέμε 13ης σύνταξη. Δεν ήταν επιδόμα. Είναι μόνιμο, είναι πάντως δεν είναι ολόκληρη για όλους. Αυτή την έννοια το σωστό. Λέω. Και επίσης το είπατε τα αναδρομικά προς όλους. Και υπάρχει και ένα ακόμα αίτημα των συνταξιούχων για το ΕΚΑΣ. Και εκεί πέρα μιλάμε για χαμηλόμελους. Εμείς το έχουμε βάλει το ΕΚΑΣ. Από την πρώτη μέρα που καταργήθηκε. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Πάμε τώρα όμως στη 13η σύνταξη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Μάη του 19 η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ψηφίσει να δίνεται στους συνταξιούχους ανά κατηγορίες, έτσι όπως είπατε, 1,1 δις. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι είναι ψίχουλα, τα ψήφισε και όταν έγινε κυβέρνηση τα κατήργησε. Άρα 3 έτη που μας έχει κόψει τα χρήματα αυτά είναι 3 έτη επί 1,1, 3,3 δις μας έχει κλέψει μόνο από τα δώρα. Γι' αυτό και εμείς ζητήσαμε και από τον κύριο Τσίπρα να επαναφέρει
και δεσμεύτηκε ότι αυτό θα το επαναφέρει. Για το ΕΚΑΣ μιλάμε. Τώρα μιλάμε. Όχι, δεν μιλάμε για το ΕΚΑΣ. Μιλάμε για τη 13η. Ναι, ναι, πάμε το για το ΕΚΑΣ. Πάμε για το ΕΚΑΣ. Για το ΕΚΑΣ είναι πολύ σημαντικό. Το ΕΚΑΣ γνωρίζετε πολύ καλά ότι κόπηκε τον Αύγουστο του 2015 στο μνημόνιο που ψηφίσαν πριν τις εκλογές. Το οποίο το ΕΚΑΣ το ψηφίσαν και τα τρία κόμματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το ΕΚΑΣ, για να γνωρίζει ο κόσμος, δίναμε 230 ευρώ το μήνα σε αυτούς τους συνταξιούχους που πέραν 400 και 500 ευρώ για να ζήσουν. Γιατί για να ζήσουν? Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν τον νίκη, δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα, δεν μπορούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ. Δεν τολμάμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ και το γνωρίζετε πολύ καλά. Άρα πρέπει άμεσα το ΕΚΑΣ να επανέλθει για να πάρει ο κόσμος 230 ευρώ το μήνα για να μπορεί να ζήσει. Και κάτι άλλο. Ο κ. Χατζηδάκης μας είπε ότι θα δώσει, λέει, τη 13η σύνταξη. Μα εμείς ζητάμε 230 ευρώ το μήνα. Όχι μια φορά το χρόνο. Για να το ξεκαθαρίσουμε και να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά που διεκδικούμε και ζητάμε. Δεν θέλω να πάμε στο παρελθόν, αλλά θέλω να πω απλώς, κύριε Χατζόπουλε, αυτό. Γιατί ήταν ένα σημείο τριβής για πολλά χρόνια εδώ και σε αυτό το στούντιο, μάλιστα. Η νόμη του 2010, του πρώτου μνημονίου, το καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 10, Λοβέρδος, πέστε μου και τον άλλονα, Κουτρουμάνης, Λοβέρδος Κουτρουμάνης, είχαν ψηφιστεί λοιπόν δύο νόμοι και τι έλεγαν αυτοί? Ότι το 2015 θα κοπούνε ξανά οι συντάξεις. Και μέσα εκεί ήταν και το ΕΚΑΣ. Αυτό επανήλθε και επιβεβαιώθηκε στο δεύτερο μνημόνιο και μετά από τον κύριο Σαμαρά. Και βεβαίως ήταν στο τραπέζι και στο τρίτο μνημόνιο. Δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή είναι μια πονεμένη ιστορία, η οποία ξεκίνησε από το 2010 με ένα περίεργο νόμο που έλεγε ότι μετά από 5 χρόνια, δηλαδή μετά από τη θητεία της κυβέρνησης τότε, και αν πήγαινε ολόκληρη θητεία, θα κουπούν αυτά τα λεφτά, θα ξανακοπούν οι συντάξεις. Αυτό το λέω γιατί έχουμε τσακωθεί δεκάδες φορές σε αυτό το στούντιο και κάθε φορά που έρχεται το θέμα το θυμάμαι και ναι, δεν μου αρέσει να το αφήνω να περνάει έτσι. Ναι, αλλά όμως γνωρίζετε πολύ καλά. Στο τέλος ψηφίστηκε το 10 και το 15. Έτσι όπως το είπατε, υπάρχουν νόμοι που έχουν ψηφιστεί. Εμείς σαν δίκτυο θέλω να λέμε την πραγματικότητα. Uh-huh. Αν αφισβητεί κανένας ότι το ΕΚΑΣ δεν κόπηκε με το μνημόνιο του Αυγούστου 2015, εδώ είμαστε. Είναι το μνημόνιο που ψηφίστηκε και φαίνεται ξεκάθαρα. Να λέμε ότι όλη την ιστορία πλούς, αυτό λέω εγώ. Όχι, δεν διαφωνώ μαζί σας. Επειδή τα αιτήματα των συνταξιούχων είναι λίγο πολύ γνωστά και σε ένα μεγάλο βαθμό είναι δίκαια, άλλο το αν ως κοινωνία έχουμε περιορισμένους πόρους και πρέπει να δούμε πώς θα το διαθέσουμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα θέμα κοροϊδίας σε αρκετά από αυτά τα αιτήματα, το ότι δεν ικανοποιούνται. Λοιπόν, πολιτικά, το επόμενο διάστημα, με δεδομένες κοινωνικές συνθήκες και με αυτές τις επικοινωνίες που έχετε με συνταξιούχους, προβλέπετε να γίνουν μοχλός πίεση στην κυβέρνηση οι συνταξιούχοι, ή περιμένουμε να τους βλέπουμε εκεί που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή στον καναπέ τους? Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα δεν είναι αν θα βγούμε στους δρόμους ή δεν θα βγούμε. Το θέμα είναι ότι έχουμε πάρει απόφαση εμείς συνταξιούχοι όταν πάμε στην κάλπη να αποφασίσουμε να φύγει αυτή η απαράδεκτη κυβέρνηση. Και τι εννοώ απαράδεκτη κυβέρνηση, για να είμαι ξεκάθαρος? Εμείς ζητάμε αλλαγή πολιτική στη χώρα. Αυτή δεν είναι κυβέρνηση για τους συνταξιούχους. Δεν είναι, γιατί βλέπετε ότι οι συνταξιούχοι πεινάνε, υποφέρουν, το βλέπετε και μόνοι σας. Και κάτι άλλο, όλοι μας, εμείς οι συνταξιούχοι, ταΐζουμε τα παιδιά μας και τα εικόνια μας. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας εδώ. Άρα δεν υπάρχουν σκέψεις για κάποιες άλλες συγκεντρώσεις το επόμενο διάστημα? Υπάρχουν βλέψεις και για άλλες συγκεντρώσεις. Το ζητούμενο δεν είναι συγκεντρώσεις όμως. Το σημαντικό για μένα. Δεν είναι κακό αυτό που λέω. Το θέμα είναι να ενημερωθούν οι συνταξιούχοι ότι αυτή η πολιτική είναι σε αδιέξοδο απέναντι σε εμάς. Αυτό είναι το πιο βασικό. Λέτε λοιπόν ότι η γνώση, η πλήρη γνώση του προβλήματος και η συνειδητοποίηση του προβλήματος είναι αυτή που διαμορφώνει και. Να κάνει και το ερώτημα να κλείσουμε με αυτό. Εννοείται. Τέλος του χρόνου του 2023 θα έχουμε αυξήσεις επικουρικές ή οι αυξήσεις που συζητάμε? Είναι μόνο για την κύρια. Αφορούν μόνο την κύρια. Μόνο τις κύριες. Αυξήσεις με βάση τον νόμο Βρούτση προβλέπονται? Ακούστε, αυτό το βάζουν κάθε μέρα ότι γίνεται αύξηση. Ακούστε, τι έκανε ο νόμος Βρούτση? Γι' αυτό είναι με βάση τον νόμο Κατρούγκαλο η αύξηση, ναι. Πρόκειται να έρθει η μείωση προσωπικής διαφοράς. Εννοείται. Ακούστε, ο νόμος Βρούτση έλεγε όσοι έχουν φύγει πάνω από 30 μέχρι 42, παράνομο αυτό, γιατί το ΣΤΕ δεν έλεγε τα έτη, δηλαδή αυτός που έχει φύγει με 20 έτη, γιατί να μην πάρει αύξηση στο ανταποδοτικό. Αυτοί θα έχουν μια αύξηση στο ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης. Αυτό
είναι εδώ και δύο χρόνια που κάθε μέρα κυβέρνηση λέει θα δώσει, θα δώσει, θα δώσει. Αυτό έχει τελειώσει. Όσοι είναι να πάρουν, το έχουν πάρει, άρα έχει των πραγμάτων. Εμείς και κάτι άλλο, εμείς ζητούσαμε τότε, αν θυμάστε, να δοθούν από, τουλάχιστον από 20 έτη και πάνω η αύξηση του ανταποδοτικού. Για ποιο λόγο το 20 και δεν βάζω το 15? Γιατί το βάζουμε? Γιατί ξέρετε ότι ασχολούμαστε με την ασφάλιση και τη μελετάμε. Αυτός που έχει 20 έτη και πάνω έχει πάρει όλη το 384. Έχει πάρει όλη την εθνική. Η κάτω πριν τα από 15 μέχρι 20 παίρνει κομματιαστά το 384. Το λέω να το καταλάβει ο κόσμος. Mm. Άρα έχει τον πραγμάτων. Το τμήμα των χρημάτων αυτών. Ακριβώς. Τμηματικά. Κάτι άλλο και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Η αύξηση αυτή που λέει θα είναι 6-7%, πού θα είναι? Θα είναι στην ανταποδοτική, θα είναι στην εθνική ή θα είναι στο σύνολο? Εμείς δεν ζητήσαμε να είναι στο σύνολο. Προσέξτε. Εμείς ζητήσαμε στην ανταποδοτική θα είναι το 7% και θα είναι και στην εθνική το 7%. Γιατί αμέσως σπάει η διεκδίκηση ότι το 3,84 δεν θα είναι σε όλους. Και κάτι τελευταίο. Υπάρχει το θέμα της μιας κυβέρνησης πανηγυρίσει για την κατάρρευση της φοράς αλληλεγγύης. Ο κύριος Όγκος... Μη μου λέτε τέτοιο θέμα. Πόσο περίπου θα κερδίσουν από αυτό? Συγγνώμη. Δεν κατεργήθηκε η φορά αλληλεγγύης. Ο φόρος της ειδικής, ορίστε. Ναι, είναι αυτό φόρος. Που το φέραμε εδώ πέρα, το συζητάγαμε, θύβο το μόνο φέρα. Το δίκτυο το έλεγε αυτό, συγγνώμη. Πόσο περίπου θα κερδίσει? Σας είπα, ένα συνταξιούχος που έχει 1000 ευρώ, κερδίζει 1,83 ευρώ το μήνα. Έφεραμε τα τρία παραδείγματα. 20 ευρώ το χρόνο δηλαδή. Μιλάμε για ψέμα. Και ακόμη το λένε. Είναι ο φόρος και το είδατε. Ότι αυτό που καταργήθηκε, καταργήθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, όχι στο εργασίας. Μάλιστα. Συγγνώμη, μάλιστα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και με τον Γιάννη τον Αγουρίδη, γιατί μας στέλνουν συνταξιούχοι τα καθαριστικά τους και λένε υπάρχει η εισφορά αλληλεγγύης, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, κόβεται το 7 ευρώ ξέρω εγώ και όχι τα 119. Εννοείται. Αυτό που λέτε. Το είπαμε αυτό όμως. Ναι. Το είπαμε από την πρώτη μέρα και θέλω να σας πω. Είναι μια άλλη κορυφή και το φωνάζουν οι άνθρωποι γι' αυτό και δεν το έχουν εξηγήσει αρκούντο σωστά. Όχι, το εμείς. Αφού ακόμη. Δεν λέω για εσάς, σας παρακαλώ. Όχι, εγώ το λέω. Αφήνει για... ακόμη έτσι να καταλάβει ο συνταξιούχος. Αφού στο Μαρούσι, πρωί πηγαίνουμε τη Σαββατοκύριακο, δεν το έχει καταλάβει και αναγκάστηκα να τυπώσω τον νόμο, να του το δώσω το διαβάσει. Και μου λέει Νίκο, είναι δυνατό να μου λένε τόσο ψέμα? Και όμως είναι. Ψέμα στο ψέμα. Κύριε Χατζόπουλε, δεν λέμε ψέματα. Νομίζω εγώ ότι... δεν είπα ότι λέτε ψέματα. Όχι. Προσπαθούμε να τα ξεκαθαρίσουμε. Δεν καλύπτουμε τον εαυτό μας. Ίσα όμως τον διαφημίζουμε ότι εδώ πέρα τα λέμε αλλιώς από όταν τα ψέματα ακούγονται. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους τρεις. Εμείς κάναμε μια κουβέντα και πιστεύω ότι ενημερωθήκαν σωστά οι συνταξιούχοι. Αυτό είναι το θέμα το δικό μας σαν δίκτυο. Να ενημερωθούν σε βάθος. Μόνο που είμαστε στεναχωρείτε, κύριε Χατζόπουλε. Καλά είναι να περιμένει ο κόσμος να πράξει ανάλογα με αυτά που έχει δει στη ζωή του στις εκλογές. Αλλά μήπως πρέπει να είναι και λίγο πιο παρεμβατικό στα πολιτικά πράγματα και να κατέβει και λίγο στους δρόμους. Θέλετε να σας πω και ένα τελευταίο πριν φύγω. Πότε λέει θα δώσει το 6, το 7%? Αρχές του χρόνου. Όχι. Μάιο. Λέει. Όχι. Το Μάιο, δεν είπα. Μάιο. Το τι λέμε εμείς? Εμείς λέμε 1η-1η. Του 23 να δώσει το 7% αμέσως και αν πραγματικά το Μάη έχουμε 7,2 ή 6,8 ή να δώσουμε πίσω, τροποποιήστε το. Γιατί δεν το κάνει? Μάλιστα. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί είδες τι είπα προηγουμένως, ότι όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν ψυχούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χατζόπουλε, καλό σας βράδυ. Εγώ. Λοιπόν.